Λοιπόν. Να καλέσουμε τους επόμενους καλεσμένους, τους φίλους εδώ. Πρώτα την κυρία. Η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε, κυρία. Παρακαλούμε, ελάτε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Καλά είμαστε. Αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει μια μέρα πριν την ανάληψη των καθηκόντων. Βεβαίως, βεβαίως. Γουρλίδες είμαστε, παράπονα. Και είναι και φίλη της εκπομπής η κυρία Σιρεγγέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Να είστε καλά. Δόξα τω Κύριο. Ας χαιρετήσουμε. Να πούμε ότι χαιρετηθήκατε και backstage, αλλά για να μην θεωρούν ότι για την εικόνα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό ανέκδοτο με τον Γεώργιο Παπαδρέο, ο οποίος συναντά ένα βουλευτή. Είμαστε ο νέο, το ξέρετε, έτσι. Όχι, λέω, μην πείτε κάτι. Λοιπόν, ο οποίος χαιρετάει στην προδικτατορική βουλή ένα βουλευτή, γεια σας, γεια σας κλπ. Μετά βρίσκει τους υπόλοιπους κάπου στη βουλή. Και τότε ήταν και πιο τελετουργικά, διαχειραψίας. Φτάνει και σε αυτόν τον συγκεκριμένο, τον χαιρετάει. Ναι. Λέει αυτός, κύριε Πρόεδρε, εμείς χαιρετηθήκαμε προηγουμένως. Λέει, εμείς το ηξεύρωμεν, οι άλλοι το ηξεύρουν. Σωστό είναι αυτό, άρα πολύ καλά κάνατε. Σωστός. Κύριε Σιρεγγέλα, έχουμε τα Τέμπη, μια υπόθεση η οποία μας πληγώνει όλους και οι συγγενείς των θυμάτων και όχι μόνο, ζητούν δικαίωση. Και εδώ αρχίζει μία σύγχυση. Η κυβέρνηση βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο ήταν ένα τραγικό γεγονός που έχει συγκλονίσει όλους μας, όλες και όλους μας, έτσι, και πολύ περισσότερο εγώ ως μαμά, γιατί θα μπορούσαν τα παιδιά μου να ήταν μέσα, είναι στην ηλικία που μπορούν, ας πούμε, ο μεγάλος μου γιος να ταξιδέψει με τρένο και πολλές φορές έχουν πάρει τα παιδιά μου στο παρελθόν το τρένο. Ωραία, στη συμβουλή θα δίναμε στα παιδιά μου. Σαφώς, και πολλές φορές λέμε ότι ναι, πήγαινε με κάποιο μέσο το οποίο να είναι ασφαλές. Από τον να πάνε με το δικό τους αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που μας είχε συγκλονίσει. Και σαφώς βοηθάμε προς την κατεύθυνση. Δεν έχουμε κάποιον λόγο να μην βοηθήσουμε ή να κρύψουμε κάτι. Σταθείτε ένα λεπτό. Έτσι, γιατί ακούγονται πολλά αυτές τις μέρες. Πολλές φορές είναι. Επειδή ακούγονται πολλά. Κυρία Σιρεγγέλα, δεν σημαντικό. Ακούγονται. Γίνονται και πράγματα τα οποία είναι απολύτως προκλητικά. Απολύτως προκλητικά. Ναι. Να σας πω και το εξής. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει. Ο λόγος είναι στη δικαιοσύνη. Άλλωστε αυτό δεν θέλουμε. Νομίζω ότι ο καθένας και η κάθε μια μπορεί να έχει την άποψή της, την άποψή του, και εγώ έχω τη δική μου άποψη. Το πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουν διαδικασίες εκεί. Και ο νέος ποινικός κώδικας, ο νέος δικαστικός χώρος, βάζει αυτό στο να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα διαδικασίες. Ναι. Δεν πείτε. Το λέω επειδή επικαλεστήκατε την μητρότητα. Επικαλούμε την πολιτικό Μαρία που ξέρω πολλά χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι είστε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή η πολιτική σας εμπειρία νομίζω ότι έχει πιστοποιηθεί με κάθε τρόπο. Το ότι δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να απαντήσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Ποιος έδωσε την εντολή να μπαζωθεί ο χώρος, η αλήθεια. Ακούστε, γιατί πει, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να βγει κάποιος από δεν το είπα εγώ, το είπε η Βούλα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Δεν είναι η εντολή. Δεν έχει δοθεί από κάποιον συγκεκριμένο της κυβέρνησης. Γιατί ακούστηκε και για υφυπουργό ότι είχε δώσει μια εντολή. Μα πήγε και όμως σήμερα ο κύριος Αγοραστός και είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Επίσης, ο κύριος Αγοραστός είχε απαντήσει όμως την κυρία Χαριστιανού και μάλιστα σε εξώδικο που του έστειλε. Ότι πήρε την εντολή. Εγώ σας παραπέμπω, έτσι γιατί δεν γνωρίζω προσωπικού, στις δηλώσεις αυτές που έκανε σήμερα ο κύριος Αγοραστός. Νομίζω σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα διάβασα. Είπε ο κύριος Αγοραστός ποιος του έδωσε την εντολή. Ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί δεν βγήκε να πει μην με εμπλέκετε, δεν έχω καμία σχέση. Να απαντήσω. Από τις πρώτες μέρες, και γι' αυτό ήθελα να πω, ο καθένας και κάθε μία από εμάς μπορεί να έχει την δική του άποψη για το τι πρέπει να γίνει. Συνήθως, για το τι πρέπει να γίνει σε μια διαδικασία, ακούμε τους ειδικούς. Από τις πρώτες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ο κύριος Φαλάρας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του και ζητώ συγγνώμη, που ήταν υπεύθυνος για την όλη διαδικασία. Ότι και είχε πει από την πλευρά της πυροσβεστικής, υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθείτε εκεί. Και σωστά, δεν μπορεί να παρέμβει οποιοδήποτε πολιτικός, οποιοδήποτε της κυβέρνησης. Και είναι και κάτι το οποίο ακούμε, γιατί μπαζώσαμε, γιατί θέλαμε να κρύψουμε επικίνδυνες ουσίες και όλα αυτά. Γιατί να το κάνουμε εμείς
κυβέρνηση. Δεν θέλουμε. Αυτά αν υπήρχαν επικίνδυνες ουσίες. Δεν θέλαμε να βγουν στη δημοσιότητα. Γι' αυτό, ό,τι έγινε, έγινε με μια συγκεκριμένη διαδικασία τότε. Αυτό λέτε... Και το είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Δεν είναι θέμα κυρία Σιρογγέλα, επειδή είναι κομβικό αυτό που λέτε. Και έπρεπε να περάσουν βαριά μηχανήματα. Βάσει του πρωτοκόλλου της πυροσβεστικής, έπρεπε να μπαζωθεί το σημείο. Ακούστε με. Έπρεπε να αυτό που είχε πει, ότι έπρεπε να. Αυτό που θυμάμαι εγώ τώρα από τις μέρες εκείνες τις τραγικές, έτσι, που ήταν πραγματικά για όλους και για όλους μας πολύ σημαντικές, και γι' αυτό και δεν θα ήθελα να υπάρχει μικροπολιτική χρησιμοποίηση της όλης διαδικασίας. Γιατί δεν υπάρχουν δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Μισό λεπτό. Εγώ αρνούμαι ακόμα και την προσέγγιση περί μικροπολιτικής. Ότι ο κύριος Αγοραστός πήγε στη Βουλή και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, δεν είναι κάτι που το έβγαλα εγώ από το στομάχι μου. Πήγε στην Επιτροπή της Βουλής, πολιτικός όν ο ίδιος, περιφερειάρχης. Και όταν τον ρώτησαν, αρνήθηκε να απαντήσει. Ακούστε με. Αυτό που λέτε εσείς, γιατί δεν βγήκε να το πει στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω την όποια διαδικασία ο καθένας πώς θεωρεί ότι πρέπει να προασπίσει τον εαυτό του ή πώς τι του δίνει ο νόμος. Γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Αγοραστός δεν έκανε μέσα στη Βουλή κάτι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το οποίο να ήταν αντίθετα από τον νόμο. Δεν είπα ότι εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Για σας φεύγω. Κυρία Σιρογγέλα, ηθικό δεν είναι. Πέρα από αυτό όμως, εγώ σας λέω, εγώ θυμάμαι τις πρώτες μέρες που είχε γίνει ότι έπρεπε να γίνει απεγκλωβισμός, ότι τρίτε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο όσον αφορά τη διαδικασία, ότι έπρεπε να περάσουν κάποια οχήματα που δεν μπορούσαν να περάσουν από το χώμα και από τις λάσπες και όλο αυτό το σκηνικό που είχε δημιουργηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, εννοείται ότι όλο αυτό θα πάει στη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη μάλιστα μπήκε και ανεξάρτητος πραγματογνώμονας για την όλη διαδικασία. Ένα ώστε χρόνο να μην υπάρχουν. Εγώ αυτό που πραγματικά λυπάμαι είναι, αν θέλουμε, και εννοείται ότι θέλουμε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα στη Βουλή, παράταξη στη Βουλή, που θεωρεί ότι θα πρέπει να κρύψει κάτι. Και δεν μιλάω μόνο για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Μιλάω και για την αξιωματική αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση γενικότερα. Εάν θέλουμε πραγματικά, θα έπρεπε σε αυτό, σε κάποια θέματα που είναι τραγικά για τη χώρα, έτσι σκοτώθηκαν 57 νέα παιδιά στην τριπτική τους πλειοψηφία, θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι, να μπούμε σε μια διαδικασία, να στηρίξουμε το ότι να μπούμε στη λογική ότι η δικαιοσύνη θα πει τι ακριβώς, ποιοι φταίνε, έχουν κάποιοι άνθρωποι παραπεμφθεί. Αν αυτοί οι άνθρωποι φταίνε, δεν φταίνε, αυτό όμως δεν το κρίνω βεβαίως, εγώ. Βεβαίως, αλλά συνεκλήθηκε και μια εξεταστική επιτροπή, έτσι, απέκλεισε κομβικούς μάρτυρες. Ερωτήσεις όμως θα δικήσω τον κύριο Ξανθόπουλο. Πάρει το λόγο ο κύριος Ξανθόπουλος. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς κυρία Σιρογγέλα, δεν μιλάει κανείς για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που την κάνει. Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, κύριο Ξανθόπουλο. Εδώ, προφανώς, εγώ είμαι δικηγόρος, έχω διατελέσει το μεάρχης δικαιοσύνης, θα πω το αυτονόητο. Υπάρχει και το αυτοδιοίκηση. Υπάρχει και ανεξαρτησία, έτσι. Ακούστε, εδώ δεν μιλάμε όμως γι' αυτό. Εδώ, κυρία Σιρογγέλα, η κριτική που σας ασκείτε είναι για τη στάση και τη συμπεριφορά σας στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά το αδίκημα. Δηλαδή, καταρχάς, δικαίωση για το ζήτημα των τεμπών ζητάει όλη η ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο οι συγγενείς, πρωτίστως βέβαια οι άνθρωποι που είναι χαροκαμένοι, έχουν ανθρώπους τραυματίες, αλλά όλοι μας έχουμε λόγο. Εγώ το είπα αυτό όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Εγώ δεν έβγαλα ότι εσείς είσαστε λιγότερο από το ίδιο. Το ξέρω, ακούστε με. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι περισσότερο ευαίσθητοι. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι λιγότερο ευαίσθητοι. Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι δικαιούνται όλοι. Όντως, δεν κάνουμε. Όλοι δικαιούνται. Σε όλα τα πράγματα. Στη ζωή, δεν είμαστε δικαιούμαστε. Πάντως δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η κουβέντα μας, να μην την ξεστρατήσουμε. Αυτό λοιπόν για το οποίο σας εγκαλούμε είναι ότι ακολουθείτε μία παρελκυστική τακτική στην Εξεταστική Επιτροπή, ασκώντας τα δικαιώματα της πλειοψηφίας. Ουσιαστικά η Εξεταστική Επιτροπή συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, την οποία υπερψηφίσατε. Είναι ένα μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά εσείς θέλετε να διαμορφώνετε και ποιους μάρτυρες θα καλέσουν. Δηλαδή, ένα μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου θέλετε να το ελέγξετε. Με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή και με τα λόγου γνώσεως γνωρίζουν, δεν κλήθηκαν και κλείσατε τις εργασίες της Επιτροπής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Αφήστε με. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.
Ναι. Καλά, αυτό θα σας το πούνε οι διευθύνοντες στη συζήτηση. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία. Και τώρα που ήρθε η δικογραφία, τρέχετε να ξανανοίξετε τις εργασίες της Επιτροπής. Αυτά για μένα, όχι για μένα, για όλους πλην ημών, δείχνουν μια σπουδή να κλείσει η εκκρεμότητα. Δεν μιλάω για το πόρισμα. Εγώ μιλάω για τη διαδικασία. Χωρίς να έχουν ληφθεί και ουσιώδεις μάρτυρες υπόψη, ένα. Και δεύτερον, η δικογραφία, η οποία είναι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ως δικαιϊκό σύστημα έχουμε ως τεκμήριο και πληροφορία. Αυτό σας καταδιώκει. Άρα. Δικαιολογούμαστε όταν λέμε ότι επήγεστε. Εγώ γνωρίζω το εξής, ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες που λέτε εσείς έχουν ήδη καταθέσει τη δικαιοσύνη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ ότι η Εξεταστική Επιτροπή. Να μην την κάναμε, κυρία. Αφήστε να απαντήσω, σας είπα. Η Εξεταστική Επιτροπή εξέτασε δεκάδες μάρτυρες, έτσι δεν είναι? Εξέτασε όμως τους ουσιώδεις μάρτυρες. Ναι. Και επίσης, να πούμε και το εξής. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία, γνωρίζω ότι όλα τα μέλη που είναι στην Εξεταστική Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, έχουν τη δυνατότητα από σήμερα, δεν κάνω λάθος, ή από αύριο. Αλήθες είναι, αλλά φροντίσατε πριν έρθει η δικογραφία να κλείσετε τις εργασίες, κυρία Σιραγγέλα. Άρα πολύ απλά, νομίζω ότι έχουν γνώση όλες και όλοι όσοι μετέχουν της Εξεταστικής Επιτροπής αυτή τη στιγμή της δικογραφίας. Δεν την έχουμε μόνο εμείς ως Νέα Δημοκρατία, την έχετε και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, την έχετε το ΠΑΣΟΚ, την έχουν όλα τα κόμματα. Θέλω να με παρακολουθήσετε, γιατί σας εγκαλώ για να το απαντήσετε. Σας λέω λοιπόν ότι βιαστήκατε. Όλοι αυτοί. Βιαστήκατε να κλείσετε τις εργασίες. Δεν βιαστήκαμε να κάνουμε κάτι. Οι μάρτυρες όλοι αυτοί έχουν ήδη καταθέσει τη δικαιοσύνη και είναι πολύ απλά οι μάρτυρες αυτοί, οι τις καταθέσεις τους είναι είναι στη δημοσιότητα. Μπορούν όλες εσείς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην Επιτροπή να τις δουν. Ωραία. Άρα, πού υπάρχει συγκάλυψη να εδώ? Να σας απαντήσω. Οι μάρτυρες, σας λέω ότι έχουν. Ακούστε. Είναι μέσα στη δικογραφία. Ακούστε λίγο. Ο μάρτυρας πήγε. Την οποία τη βλέπουν όλοι οι βουλευτές. Άρα δεν έπρεπε να γίνει εξεταστική, δεν έπρεπε ένα να γίνει εξεταστική. Όπως έπρεπε και ένα λεπτό. Καταρχήν, έχετε το απόλυτο ελεύθερο να κάνετε το πικ-πονγκ που κάνετε. Αλλά ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Καλά κάνετε και μιλάτε. Επειδή. Όχι, κύριε Ψαθόπουλο, δεν έχω να χωρίσω. Ένα λεπτό, κυρία Σιραγγέλα. Το επιχείρημα ότι είναι στη δικογραφία οι μαρτυρίες και ότι αυτό αρκεί. Είναι σαν να λέμε ότι η επιτροπή δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει όταν θα υπήρχε. Και μάρτυρες, ένα λεπτάκι. Σας ρωτάμε γιατί δεν καλέσατε το Γενιδούνια. Και λέτε πήγε και κατέθεσε τη δικαιοσύνη. Δεν το ξέρω. Το ξέρετε εσείς. Εντάξει, ο κύριος Γενιδούνιας είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι κακό. Και αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Ο κύριος Γενιδούνιας είχε μια εμπλοκή. Να πούμε καταρχήν. Είναι επιχείρημα αυτό. Είναι επιχείρημα. Ο κύριος Γενιδούνιας, γιατί οι τηλεθεατές δεν το ξέρουν, είναι ο επικεφαλής των μηχανοδηγών. Ο πρόεδρος, ας πούμε. Άρα έχει με τα λόγου γνώσεως μιλάει. Είναι αυτός που έστειλε εξώδικα. Μας είχε προειδοποιήσει. Εμείς τα είχαμε δημοσιοποιήσει και στο ραδιόφωνο που εργάζομαι. Ο κύριος Τσαλικίδης διατέλεσε. Θέλω να πω στον κύριο Ξανθόπουλο για να. Ναι, διευθύνων σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος παρετήθηκε και είπε, ξέρετε. Ορίστε. Τσαλίδης. Τσαλικίδης είναι άλλη υπόθεση. Τη Πάναφο, ναι, τη Βόνταφο. Λοιπόν, ο κύριος Τσαλίδης παρετήθηκε διότι δεν ήθελε να συνδέσει το όνομά του με το επερχόμενο δυστύχημα. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους τους καλέσαμε. Αλλά ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό σας εγκαλούμε και εδώ σας παρακαλώ να απαντήσετε. Δεν καλέσατε, καταρχάς παρεμβήκατε ως μη οφείλατε στον κατάλογο των μαρτύρων που πρότεινε η αντιπολίτευση. Επειδή είστε πλειοψηφία, δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε στην Επιτροπή. Ξέρετε. Και δεύτερον, κλείσατε τις εργασίες και ήρθε εκ των υστέρων η δικογραφία και την ξανανοίγετε. Ξέρετε αυτό σας λέω ότι βιάζεστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα είτε σε μια Επιτροπή, είτε οπουδήποτε, καλή η πλειοψηφία, καλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλούν και τα υπόλοιπα, όλα τα κόμματα και τις αξιωματικές και τα υπόλοιπα. Προτείνουν μάρτυρες. Όχι μόνο μάρτυρες και σε Επιτροπή. Ναι. Και πάντα υπάρχει ένας αριθμός αυτών. Δεν είμαστε. Επίσης, στην εξεταστική. Δεν ισχύει αυτό, μισό λεπτάκι, κυρία Σιραγγέλα. Για τις επιτροπές ειδικές και τις μόνιμες επιτροπές είναι όπως το λέτε. Αν είχαμε αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι
Τον κύριο Καραμαλή ενδεχομένως. Τις πολιτικές ευθύνες που έχετε ως κυβέρνηση. Ακούστε. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι επί θητείας σας και ενδεχομένως. Ακούστε με λίγο, κύριε Ξανθόπουλε. Αν θέλαμε αυτό να κρύψουμε κάτι, η δικογραφία ήδη έχει φτάσει και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ξαναλέω, κλείσατε την Επιτροπή χωρίς τη δικογραφία. Την έχουν τη δικογραφία. Τώρα ναι, γιατί την ξανανοίγατε. Δεν μπορούσατε να κάνετε. Όχι, ήρθε η δικογραφία και να πάρετε. Δεν ήρθε στη Βουλή. Έχουν ενημερωθεί αύριο όλοι οι βουλευτές και αύριο το Σάββατο. Ότι μπορούν να δουν τη δικογραφία. Έκλεισε. Τότε τι λέμε, μέσα είναι και η κατάθεση όλων από όσο γνωρίζω που έχει καλέσει δικαιοσύνη, έτσι. Γιατί αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν ξέρω τη δικογραφία, ούτε οφείλω να την πω. Ακόμα και αν ήξερα και ήμουν μέσα σε ένα διαδικαστικό. Το πόρισμα όμως δεν μπορεί να βγει με βάση τη δικογραφία που θα αναγνώσουν, αλλά θα βγει με βάση τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που γίνανε στις εργασίες της εξεταστικής. Θα παίξει ρόλο αυτό. Τι λέμε τώρα, αφού βλέπουν όλοι οι βουλευτές που μετέχουν της εξεταστικής, βλέπουν τη δικογραφία. Ξέρουν, θα έχουν γνώση όλων των μαρτύρων που ήταν εκεί. Έχετε ευθύνη. Μια ερώτηση που είναι ερώτηση κοινής λογικής. Να έρθει οποιος Σιρεγγέλα. Μια ερώτηση κοινής λογικής θέλω να σας κάνω. Σας ακούω να λέτε και θέλω να πω ότι προφανώς πολλά χρήσιμα στοιχεία μπορεί να αντληθούν από τη δικογραφία. Γιατί έτσι αυτό ακριβώς λέμε. Συμφωνώ μαζί σας. Απόλυτα. Mm-hmm. Αφού λοιπόν είναι έτσι, γιατί κλείνεις τις εργασίες της Επιτροπής, για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε να περιμένεις να πάρεις τη δικογραφία? Ενώ το είχαμε ζητήσει. Ένα λεπτάκι, κύριε καθηγητά μου, ένα λεπτό. Έτσι κι αλλιώς παρέμβαση. Έγινε πρόταση, σας θυμίζω. Ακούστε με. Ένα λεπτό, κυρία Σιρεγγέλα μου, ένα λεπτάκι. Έγινε πρόταση, η οποία δεν είχε κομματικό χαρακτήρα. Έγινε πρόταση από 25 από τους γονείς των θυμάτων να διακόψει η Επιτροπή. Να διακόψει. Για να περιμένει. Το επιχείρημα που εσείς λέτε, εγώ το ασπάζομαι. Είσαι μέλος Επιτροπής. Θα βγάλεις πόρισμα χωρίς να διαβάσεις τη δικογραφία. Έχετε χίλια δίκια. Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς διακόπτεις την Επιτροπή. Μπορεί το πόρισμα να επικαλεστεί μαρτυρίες και καταθέσεις της δικογραφίας και όχι αποκλειστικά της εξεταστικής. Και για... Όχι, αλλά θα καλούσε. Πρώτα-πρώτα. Θα καλούσε. Εννοείται, αυτό λέω. Θα καλούσε. Άρα και που το διαβάζουν εννοώ, δεν θα επηρεάσει την εκπόνηση του πορίσματος. Αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό για όλους και για όλους και πολύ περισσότερο για τους γονείς, τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, δεν είναι να μας πει η δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Δεν θεωρούμε, θεωρώ και ο κύριος Ξανθόπουλος ότι είναι από αυτούς από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι ναι, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη. Και από τη στιγμή που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ανεξαρτησία των εξουσιών. Υπάρχει mm-hmm. νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Που δεν πρέπει να παραμβαίνουν η μία στην άλλη. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε λοιπόν την ελληνική επιδοσύνη αυτή τη στιγμή που λέμε ότι ναι, μπορεί να βγάλει να, το. Να απαντήσω. Έτσι. Άρα δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Εγώ εκεί είναι η ένστασή μου και πραγματικά αυτό δεν είναι μόνο ότι με στενοχωρεί. Πραγματικά με θυμώνει πολλές φορές το γεγονός ότι κάποια κόμματα και μέσα σε αυτά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή, το τραγικό αυτό γεγονός. Χθες ο κύριος Κασελάκης είχε πάει στην διαδήλωση και έβγαζε σέλφι. Δηλαδή, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μια σοβαρότητα και να το αντιμετωπίσουμε με πραγματικές προτάσεις από την πλευρά των κομμάτων, όλων των κομμάτων, για το πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και ασφαλέστερα, όχι μόνο στους σιδηρόδρομους, αλλά σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής και της δημόσιας διοίκησης. Κύριε Κοιτάξτε λίγο. Ξανθόπουλε, δεν το αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα? Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, τώρα παραβιάζετε θύρες ανοιχτές. Εδώ καταστρατηγείται μια ολόκληρη φιλοσοφία που έχει η λειτουργία της Επιτροπής αυτής. Διότι είναι μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου η Επιτροπή και σε αυτήν την Επιτροπή προφανώς το πρώτο λόγο τον έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι αδιανόητο ότι δεν κλήθηκαν πρωταθέντες μάρτυρες. Είναι αδιανόητο ότι έκλεισε η Επιτροπή της Εργασίας πριν την ολοκληρωτή δικογραφία. Και ενώ το είχαμε ζητήσει, γιατί ξέραμε ότι η δικογραφία ολοκληρωνόταν. Αυτό είναι που εγκαλούμε την κυβέρνηση. Βεβαίως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, θα ακολουθηθεί και μάλιστα θα προχωρήσει. Αλλά η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι εντελώς διαφορετική. Και εκεί κάνατε τα πάντα. Τώρα,
Γι' αυτό που λέτε τώρα πήγε ο κύριος Κασελάκης στην πορεία και έβγαζε σέλφι κτλ. Ας κουβεντιάσουμε σοβαρά. Γι' αυτό λέμε, είναι... επειδή πρέπει να τα βλέπουμε με μια σοβαρότητα. Μα συγγνώμη, είμαστε δημόσια πρόσωπα. Βγήκαμε έχουμε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Εκτός από τους βουλευτές σας. Βάλατε, βάλατε προχθές, ενώ εμείς δεν το είχαμε κάνει ποτέ αυτό σε περίπτωση άλλη ανήπο τη τραγωδία που είχε γίνει στο παρελθόν. Δεν βγάλαμε πάνω να καταδικάζουμε την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Ακούστε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, αλλά τουλάχιστον να γίνετε με μια σοβαρότητα. Δεν δηλαδή είναι αυτό θέμα είναι πραγματικά, όπως είπε και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, είναι χυδαίο. Εχθές στις διαδηλώσεις ήταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πραγματικότητα. Το γεγονός και εγώ ήμουνα και εγώ διαδήλωσα και έβγαλα σέλφι και ανήρτησα. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το μεμπτό και σε τι στερεί στη σοβαρότητα της παρουσίας. Για να καταλάβετε έτσι το μεμπτό. Λοιπόν, βέβαια, γιατί προσέξτε. Μια για το πανό, για τους σοβαρούς λύσεις που υπάρχουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικούς. Ακούστε... Και αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζετε ότι ναι. Μέχρι πού φτάνει η σοβαρότητα και προσέξτε, που ξεχνάει το. Προσέξτε. Το σας βλέπω ότι δηλαδή προσπαθείτε. Και το λέω με μεγάλη έτσι, εκτίμηση. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την ολοκλήρωση. Για τα πανεπιστήμια. Να πούμε και γι' αυτό και για το βλέπω ότι προσπαθείτε να μείνετε σε παρονιχίδες και όχι στην ουσία και νομίζω ότι η ουσία. Επειδή μένουμε στην ουσία. Αυτό είναι η ουσία. Ναι, δεν είναι η σέλφι. Και όχι στην επικοινωνία. Αυτό είναι. Δεν είναι η σέλφι λοιπόν ο τομέας αντιπαράθεσης. Σε ό,τι αφορά το πανό, είναι ένα μέγιστο κοινωνικό γεγονός και η αγωνία δική μας είναι να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ούτε σας δείχνουμε, είπα, κύριε Ξανθόπουλε, ούτε δεν δείχνουμε ενόχους, ούτε προκατασκευάζουμε ενόχους. Αλλά δεν θα ανοιχτούμε συγκάλυψη όπως αυτή που προσπαθεί να γίνει στην Εκσταστική Επιτροπή της Βουλής. Προσπαθείτε να μας πείτε ότι κάνουμε συγκάλυψη ενώ δεν ισχύει αυτό. Κυρία Σιριγέλα, κάνουμε μια πολιτική κριτική. Σας αφήσαμε να μιλήσετε οι δυο σας, δεν παρενέβη. Ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά μην φανταστείτε ότι αισθανόμαστε διαφορετικά από τον κόσμο. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.